Αγαπημένα μου φιλαράκια, καλησπέρα. Πρώτο review της σεζόν για το 2023 και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε δυνατά, οπότε ήρθαμε στο κέντρο και πάμε να δούμε μέσα, να δούμε τι γίνεται. Αυτή η φιγούρα που βλέπετε δίπλα μου είναι ο Σαμ. Και Σαμ, nice meeting you. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε εδώ πέρα στο χώρο μας, εδώ πέρα με όλη την ομάδα μου. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο Κουκάκι, στο κέντρο της Αθήνας, Δημητρακοπούλου 82 και Ζήνη Γωνία. Πώς ξεκίνησε εδώ η ιδέα το ΣΑΜΣ, πώς ήταν η δική σου ιδέα, πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το ωραίο μαγάζι και ωραίος χώρος που βλέπουμε εδώ? Όλη η ιδέα γεννήθηκε από το ταξίδι που πήγα πριν πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, ειδικά στο Μέμφις κάτω. Διδάχτηκα από εκεί πέρα, από γνωστούς ανθρώπους, και έφερα όλο αυτό το concept, ένα original stuff, μια original γεύση της Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία. Και με τι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε? Με κάτι το οποίο θα μας φτιάξει τη διάθεση και το παραγγέλνετε και εσείς σπίτι σας και παίζει κέντρο. Ξεκινάμε λοιπόν με την κεντρική δύναμη εδώ του ΣΑΜ, με τους ανθρώπους που στηρίζουν τα κεντρικά half, τα επιθετικά half, τα sides που λέμε και αυτά. Σαλατούλα, λαχανικά, μαριναρισμένο κοτοπουλάκι, πολύ ωραίο. Και έχει και μία σος πάνω που λέγεται White Pickle Sauce, που τη λέγει εδώ ΣΑΜ. Μαριναρισμένο κοτόπουλο αφρός και πολύ νόστιμο. Και αυτή η White Pickle Sauce είναι πάρα πολύ δροσιστική. Δεν είναι κουραστική η σαλάτα, είναι τόσο όσο. Είναι και το κοτοπουλάκι φιλετάκι ωραίο. Και αυτή η White Pickle έχει αυτή τη ζωηράδα που σου φτιάχνει τον ουρανίσκο για να ξεκινήσεις. Θέλω να μου πεις από πού προήρθε το μπέργκερ στην Αμερική, πώς δημιουργήθηκε? Λοιπόν, το μπέργκερ γεννήθηκε στο νότο της Αμερικής πριν πάρα πολλά χρόνια, που όταν πήγαιναν εκεί πέρα, που πήγαινανε από την Ευρώπη ο κόσμος, οι μετανάστες, για να ανακαλύψουν πλέον την Αμερική, τότε ο κόσμος δημιούργησε ένα μπαν που τότε ήταν μόνο σιτάρια και καλαμπόκια. Μαγείρεψε την ντομάτα με καστανή ζάχαρη και γεννήθηκε την κέτσαπ. Μετά έκανε κάτι το μοσχάρι, όπως και το δικό μου το κόψιμο, δεν είναι το απλό κόψιμο που ξέρεις, και βάλανε μόνο μοσχαρίσιο κρέας, ειδικά κομμάτια για να είναι μαλακό. Το ψήσανε στη φλόγα, γιατί το μπέργκερ, παιδιά, είναι ένα barbecue, δεν είναι στο πλατό. Εντάξει, λοιπόν, μετά πήρανε τα γελαδίσια τυριά, τα κάνανε κρέμα, που είναι το cheddar cream όπως ξέρουμε, και μετά βγήκε η φέτα, και πήρανε και τα γκουράκια και τα κάνανε pickles. Και μετά κάνανε ένα γρήγορο γεύμα που ήταν το bun, ketchup, beef, cheddar cream με πίκλα. Το οποίο αυτό είναι το λεγόμενο εδώ? Αυτό είναι το αμερικάνο που έχω εγώ και είναι μια original γεύση μπέργκερ Νότου Αμερικής. Και ο μύθος λέει ότι τα κάνανε έτσι γιατί όταν πηγαίνανε και τα βάζανε στους σάκους, να μην ανάβουν φωτιές οι καουμπόιδες τότε, για να μην τους βλέπουν οι Ινδιάνοι και να δίνουν στόχο για να πηγαίνουν για να τους κυνηγάνε οι Ινδιάνοι. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του μπέργκερ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε στο κέντρο? Φυσικά onion rings και πατατούλες. Τα βλέπετε τα onion rings. Θα κάνω και το... Ακούς, Βαγγέλη, ακούγεται? Ακούγεται. Ένα γρήγορα. Εδώ βλέπετε το S. Έχει κέτσαπ και έχει κάνει ο Σαμ τα καλλιτεχνικά του. Το οποίο πάνω έχει αυτή τη μαγιονέζα. Και έχουμε και τις πατάτες, τις λεγόμενες γόνδολες που λέω εγώ. Αυτές είναι πάρα πολύ τυραγανιστές. Και είναι οι πατάτες ουσιαστικά που παίρνουν και αγκαλιάζουν όλη τη σως. Τις αγαπά αυτές τις πατάτες, ειδικά όταν είναι ξεροψημένες. Και onion rings, τα οποία είναι αυτά τα onion rings που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αρκετά ξεροψημένα. Μ' αρέσει και η πατάτα και το onion ring να έχει ξεροψημένο. Αυτή είναι η ωραία πατάτα που έρχεται σπίτι, η οποία έρχεται τραγανή, δεν έρχεται έτσι που καμιά φορά ανοίγουμε τις πατάτες, το έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια, και είναι γεμάτο υδρατμούς, έχουν γίνει έτσι ένα, όλες οι πατάτες έχουν γίνει οικογένεια. Αυτές οι πατάτες είναι κάθε μία πατάτα έχει έρθει για την πάρτι της. Έχει έρθει ξεχωριστά. Τι μπορεί κανείς να βρει στο μενού του ΣΑΜ? Καταρχήν, στο μενού του ΣΑΜ θα βρει ποιότητα.
ποιότητα που την κυνηγάω και το προσέχω πάρα πολύ καθημερινά, από το κρέας, από τον μπαν που είναι η συνταγή μου, που τα ελέγχω εγώ προσωπικά και τα έχω διδάξει και στα παιδιά που είναι εδώ πέρα, το team το δικό μου. Και αυτό που έχω καταφέρει είναι ότι το πρώτο μπέργκερ που πουλάει στην Αθήνα είναι το όνομά μου που λέγεται Sam Burger. Και συνεχίζουμε με αγαπημένο, παναρισμένο κοτόπουλο με barbecue sauce. Έχουν κάνει τρομερό παναρισμένο εδώ τα παιδιά στο Sam και είναι πάρα πολύ γευστικό. Και έχει και αυτή την κλασική, την αμερικάνικη, την barbecue sauce, που νιώθεις αυτό το αρκικό κάψιμο εδώ, μέχρι να κατέβει και στη γλώσσα, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά τα καψίματα. Πεινάω πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Και μπαίνω στο eFood και θέλω να παραγγείλω. Ναι. Όμως μπορώ να παραγγείλω μέχρι 3 πράγματα, ναι, όχι παραπάνω. Ναι. Ποια είναι τα 3 πράγματα που πρέπει να φάει κάποιος από το Sam, μόνο τα 3, αν μπορώ να παραγγείλω μόνο 3. Θα πάρεις ένα Sam Burger, θα πάρεις ένα Αμερικάνο οπωσδήποτε και άμα σου αρέσει παιδιά το Blue Cheese, ένα New York. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το Sam's Burger. Βλέπετε λοιπόν τι έχουμε εδώ. Είναι τόσο αφρόστο ψωμί που έχει ποτίσει αυτή τη στιγμή. Το Sam's Burger, έτσι όπως το βλέπω και είναι ο Sam πίσω από την κάμερα, θα με διορθώνει, έχει μαγιονέζα, καραμελωμένο κρεμμύδι, bacon cheddar, μπιφτέκι και στο κάτω-κάτω έχει barbecue sauce, έτσι λέει ο Sam, έχει barbecue sauce. Και ξέχασα να πω ότι εδώ το ψωμί είναι handmade, είναι συνταγή του Sam που έχει φέρει από την Αμερική, την ξέρει μόνο ο Sam και μάλλον αυτή η συνταγή κάποια στιγμή θα φύγει μαζί με το Sam. Δεν τη λέει σε κανέναν, ρώτησα κι εγώ, αλλά σωστό ψήσιμο, μπιφτεκάρα φοβερή. Αυτό είναι ένα πολύ νόστιμο μπέργκερ, παιδιά. Είναι ένα μπέργκερ που αν έχει σκέφια μπορείς να φας 6 από δάφτα. Χωρίς στάρτερ, χωρίς τίποτα. Ξεχάστε ότι κάναμε, τώρα ξεκινάει το επεισόδιο. Μην παραγγείλετε τίποτα άλλο. Παραγγείλετε 6-7 μπέργκερ τέτοια και καθίστε και τρώτε. Βέβαια, υπάρχει κάτι άλλο που είναι το Manhattan, που δεν το είχαμε αναφέρει πριν, το οποίο είναι απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Trust me, people. Μόνος του, φοβερός. Συνεχίζουμε με το Brooklyn. Το Brooklyn λοιπόν είναι με apple barbecue sauce, όπως λέει εδώ ο Sam. Έχει μαγιονέζα, apple barbecue sauce, έχει το μαρουλάκι του, έχει onion rings, cheddar, bacon και το μπιφτεκάκι του που είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά εδώ, θα σας πω, τα παιδιά σήμερα τα γνώρισα. Παίρνουν τα υλικά, είναι συγκεκριμένα και φαίνεται και το μπιφτέκι από την πρώτη μπουκιά ότι είναι πολύ καλά ψημένο και νόστιμο. Το ψωμί είναι έπος. Μην βάλεις τίποτα μέσα. Το θες για να το κάνεις μαξιλάρι σου για να κοιμηθείς το βράδυ. Είναι τόσο μαλακό και ωραίο. Δηλαδή το ψωμί αυτό θα το έπαιρνα και θα το βάζα για μαξιλάρι το βράδυ, έτσι να κοιμάμαι πάνω σε ένα ψωμί. Είναι τέλειο. Μου είπαν οι συνεργάτες σου ότι ουσιαστικά ασχολείσαι πολύ και με την ονοματοδοσία των μπέργκερ. Δηλαδή ότι δεν φτιάχνεις κάποια μπέργκερ και έδωσες στοιχεία τα ονόματα. Τα στολίζεις ανάλογα, ναι, με το όνομα, ναι, που δίνεις. Ναι. Αυτό είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες και θέλω να πω στον κόσμο ότι όλα μου τα μπέργκερ είναι, δηλαδή το Sam Burger βγάζει μια γλυκύτητα. Μην το πάρετε πάνω στους παιδιά, ούτε το παίρνω εγώ πάνω μου. Το Manhattan είναι το Manhattan που όσο αν έχεις πάει στην Αμερική καταλαβαίνεις τι σημαίνει Manhattan. Το στόλισμα, το New York, τι είναι, ουρανοξύστες, είναι καθαριότητα. Έχει άσπρη blue cheese κρέμα που τη φτιάνω εγώ με τα χεράκια μου κάθε μέρα. Και επειδή λοιπόν αυτό το μπέργκερ έχει blue cheese, εδώ ο Sam το έχει ονομάσει New York. Κοιτάξτε εδώ, ζουμιά, έχει πίκλα, έχει κρεμμύδι, ντοματούλα. Κοιτάξτε εδώ ψήσιμο στο μπιφτέκι και blue cheese. Είναι ένα μπέργκερ που υπερισχύει το blue cheese. Είναι καθαρά για φαν του ροκφόρ και του blue cheese. Και τι ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ η πίκλα και το κρεμμύδι με το blue cheese. Είναι τρομερός συνδυασμός. Μέχρι στιγμής πάμε εξαιρετικά καλά. Πέρα από τον character Sam και το φαγητό, τι είναι αυτό που κάνει το Sam σαν μαγαζί ξεχωριστό. Φρέσκα υλικά, τα οποία τα ελέγχω πάντα, μα πάντα, καθημερινά εγώ. Συνεχίζουμε με το ουσιαστικά το traditional burger. Αυτό είναι το burger το οποίο ξεκίνησε στην Αμερική, λέγεται Αμερικάνο. Είναι το πρώτο burger που δημιουργήθηκε ποτέ. Και είναι αυτό εδώ, ψωμί, κέτσαπ, τσένταρ, πίκλα. Είναι απλό, πόσο πολύ δίνει η πίκλα στο burger. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ απλό burger και πόσο νόστιμο είναι. Έχει μέσα 4 υλικά, δεν έχει κάτι άλλο, 4 υλικά. Άμα είναι τεχνίτης ο άνθρωπος,
ποιο είναι αυτό που κάνει ένα μπέργκερ ξεχωριστό? Καταρχήν, παιδιά, είναι το ψήσιμο. Είναι ο τρόπος που πρέπει να ξέρεις πώς να το ψήνεις. Το μπέργκερ δεν είναι ένα ψωμί με ένα μπιφτέκι, μια κέτσακ με μια μαγιονέζα. Είναι ο τρόπος πώς θα το ψήσεις και πώς θα το φτιάξεις το μπιφτέκι. Άλλο ένα μπέργκερ που θα δοκιμάσουμε είναι το Black Hole. Λέγεται Black Hole γιατί στη μέση έχει ένα αυγό και έχει και μαύρη barbecue sauce. Οπότε για να δούμε τι υπάρχει στη μέση, πρέπει να το κόψουμε στη μέση. Φίλοι που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, εν τω μεταξύ βλέπετε, δεν βάζω καθόλου πίεση στο μαχαίρι. Έχει μαύρη barbecue sauce, είναι το αυγό που είναι στη μέση. Δεν ξενομίζω ότι στην Ελλάδα έχει ξαναυπάρξει μπέργκερ με το αυγό στη μέση, έτσι όπως το κάνουν εδώ στο ΣΑΜ. Και αυτό σκέφτομαι να μην το δοκιμάσω, γιατί τα παιδιά θα φτιάξουν και ένα με chicken. Οπότε λέω αυτό να το αφήσω στην άκρη. Είπα ψέματα. Κλείνοντας, ποιες ώρες και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το delivery για να ξέρει και ο κόσμος? Είμαστε εκτός Δευτέρας που το μαγαζί είναι κλειστό, παίρνουμε όλοι το day off. Είμαστε τις υπόλοιπες μέρες από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Εξυπηρετούμε πολύ μεγάλη ακτίνα που ξεκινάει από Πειραιά, φτάνουμε Φάλιρο, Ελληνικό, Άλυμο, Ελληνικό, Βύρονα και όλη την αγκαλιά της περιοχής μας. Και ας περάσουμε εδώ στο ΣΑΜ, στο γλυκά. Το γλυκάκι, το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε και αυτό, να έρθει σπίτι σας. Μου είπαν τα παιδιά ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα φέρουν και γλυκάκια. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν γλυκάκια σήμερα εδώ να δοκιμάσω, τι πιο ωραίο για γλυκό από το να δοκιμάσεις το chicken burger με φιλέτο κοτόπουλο, όχι μπούτι, το οποίο είναι και μαριναρισμένο, bacon, βλέπετε, φιλετάρα, τη white pickle sauce και το μαρουλάκι του. Βλέπετε το ψωμί, δεν το έχετε καταλάβει το ψωμί πώς είναι. Δεν θα μπορούσε αυτό, Βαγγέλη, να είναι ένα νόστιμο cheesecake? Αυτό τώρα είναι ένα crossover episode, διότι τι γίνεται. Ξεκινήσαμε με μία ανάλογη γεύση και τελειώνουμε με την ίδια. Και αυτό ουσιαστικά είναι σαν να έχεις φυλακίσει αυτή τη σαλάτα σε αυτό το πανενόστιμο μπαν. Κάπου εδώ θα βγει ένα γραφικό που ποτέ δεν βγαίνει, ξέρετε, πατάτε. Μπαίνετε στο eFood, παραγγέλνετε ΣΑΜ και έρχεται κάτι από αυτά που δοκιμάσαμε σπίτι σας. Έχει και άλλες επιλογές βεβαίως. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να περνάτε καλά και να τρώτε.